Μετά από περίπου 2 χρόνια, από ίσως μία από τις καλύτερες μαγειρές που έχω κάνει μέχρι και τώρα, έρχομαι να κάνω unbox και να μιλήσουμε για την εξέλιξη στα smartwatch και συγκεκριμένα για το νέο Galaxy Watch από τη Samsung. Με αρχική ημερομηνία διάθεση στην αγορά, τον Αύγουστο που μας έχει περάσει, η Samsung αφήνει πίσω την ονομασία Gear, τουλάχιστον στα smartwatches, και αρχίζει τη νέα σειρά Galaxy Watch. Δεν μπορώ να πω ψέματα και να πω ότι είχα ενθουσιαστεί με το διάδοχο του Gear S3 Frontier, που μέχρι και πριν 2-3 εβδομάδες είχε την τιμή του στο χέρι μου, αλλά και στην καρδιά μου. Γιατί αν και κινητά ήρθαν και έφυγαν, αυτό σταθερό στην καθημερινή μου ζωή. Αντιθέτως, μπορώ να πω ότι μετά που είχα δει και είχα διαβάσει για το Galaxy Watch, με είχε αφήσει κάπως αδιάφορο. Όλα αυτά φυσικά άλλαξαν αφού πριν 3 εβδομάδες και αφού είχε πάρει αναβάθμιση τον Gear S3 Frontier από τη Samsung και δεν μπορούσε να ενωθεί με την καμία στο κινητό. Τρισέτα είχα κάνει, τι flash λογισμικών του, τι μπινελίκια για το σπίτι της Samsung και τις αναβαθμίσεις τους, που είδα ότι και άλλοι είχαν το ίδιο θέμα με το συγκεκριμένο και έτσι πήρα τελικά την απόφαση ότι πρέπει να προχωρήσω, ήρθε τελικά η ώρα να προχωρήσω. Αρχικά σκέφτηκα να πάω σε κανέναν Xiaomi, αλλά να πούμε την αλήθεια, παιδιά, μην είχε καγκομάθει η Samsung και τη δυνατότητα να μπορώ να απαντήσω κλήσεις από το ρολόι μου και αλλά τόσα θετικά που είχα βρει πάνω στο Samsung το Gear S3 Frontier, το οποίο με είχε κρατήσει τόσο καιρό μαζί του. Γι' αυτό αποφάσισα να χτυπήσω το νέο Galaxy Watch, το οποίο προσφέρεται σε 2 μεγέθη, έναν των 42 mm χρυσό και μαύρο, που να λέμε την αλήθεια το προτιμούσα μαύρο, και το 46 mm που έχουμε εδώ τώρα στα χέρια μας, που είναι σε ασημένιο χρώμα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε. Βλέπουμε τη συσκευασία μαύρη, το ρολόι φάτσα φορά εδώ, Galaxy Watch, το λογότυπο τη Samsung από εδώ, 46 mm, Bluetooth, σηριακή, τι περιέχει μέσα το πακέτο, long battery life, και όντως παιδιά η μπαταρία μπορεί να σου πάει αρκετά πιο πολύ από τη του Gear S3 Frontier τουλάχιστον. Όταν αφήνεται σε well tracking μαζί με το Samsung Health είναι ό,τι πρέπει, 39 workout activity support, water resistant, 5 ATM, 50 μέτρα και πίσω stay connected longer κτλ. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε. Φάτσα φορά έχουμε το ρολόι που φυσικά έχουμε χρησιμοποιήσει όπως είπαμε εδώ και 2-3 εβδομαδούλες και είμαι καταενθουσιασμένος, μπορώ να πω, άξιος διαδόχος του Gear S3 Frontier. Το αφαιρούμε αυτό και προχωράμε. Έχουμε εδώ να προσθέσω ότι δεν έχω χρησιμοποιήσει τα accessories του ακόμη, χρησιμοποιούσα αυτά του Gear S3 Frontier και να τονίσω ότι αν και φορτίζει μαζί με το φορτιστή του συγκεκριμένου, σου λέει ότι είναι καλύτερο να χρησιμοποιάσει τον αυθεντικό φορτιστή, και να προσθέσω ότι φορτίζει με οποιοδήποτε key wireless charger όπως αυτόν του ποντιρίου που είχαμε κάνει στο προηγούμενο μας βίντεο, αλλά δεν φορτίζει τόσο καλά όσο μαζί με το δικό του. Έχουμε εδώ το φορτιστή τοίχου και καταλήγει σε micro USB. Δεν μπαίνει αυτό όμως πάνω στο ρολόι, πρέπει να έχουμε εδώ τη βάση μας. Εδώ είμαστε, μπαίνει εδώ ο φορτιστής τοίχου πάνω στη βασούλα μας και κάθεται το ρολόι για να μπορεί να φορτίσει. Τι άλλο έχουμε, τις οδηγίες χρήσης εδώ, κάτι άλλο δεν έχουμε και φυσικά έχουμε και μια αλλαξιά εδώ, γιατί όπως και πριν τα δουράκια του είναι εναλλασσόμενα, άρα μπορείς να πάρεις τα δουράκια και να πάρεις, να τα αλλάξεις. Έχουμε 22 size small εδώ και αυτό που έρχεται πρέπει να είναι το medium αν δεν κάνω λάθος, και είναι 22 large, άρα κάνω λάθος, άρα έχουμε large και small. Οποιοδήποτε 22 δουράκι μπορείς να το βάλεις πάνω στην συσκευή. Ένα από τα μεγαλύτερα προτερήματα, τουλάχιστον για το 46 mm μοντέλο που έχουμε εδώ στα χέρια μας, είναι η διάρκεια της μπαταρίας, που αν τη συγκρίνουμε με την αρχική πριν περίπου 2 χρόνια που είχε το Gear S3 Frontier,
είναι κατά μία μέρα και βάλε περισσότεροι, αλλά και μέχρι πρώτη ως είναι γύρω στις 2 και βάλε μέρες περισσότεροι. Με λίγα λόγια, σου αντέχει γύρω στις 4 ημέρες με normal χρήση, τηλεφωνήματα, ειδοποιήσεις, ενωμένο συνεχώς εκτός βράδυ, μέσω Bluetooth μαζί με το κινητό. Κατά τα άλλα, το Retain Bezel ή αλλιώς η περιστρεφόμενη στεφάνη, ναι, χρειάστηκα λεξικό για να βρω πώς λέγεται στα ελληνικά και γι' αυτό μην κρίνεται, είναι ακόμη εδώ και είναι ακόμα η καλύτερη λύση ever σε smartwatch για περιήγηση, απάντηση και άρνηση κλήσεων κτλ. Μετράει τους παλμούς σου αυτόματα, όπως αυτόματα βρίσκει πότε πας για ύπνο και πότε ξυπνάς, μετράει βήματα, την άσκηση σου και μαζί με το Samsung Health σου βάζει στόχους για πόσα βήματα να κάνεις τη μέρα σου και πόσα λεπτά να είσαι active. Αλλά ακόμη και να σου υπενθυμίζει κάθε τόσο αν μένεις σε μια θέση να σηκωθείς, να κινηθείς λιγάκι, κάτι που βρίσκω πολύ χρήσιμο για μας που κάνουμε την καθιστική αυτή ζωή. Τώρα, αν θα πρότεινα την αγορά του Samsung Galaxy Watch. Αν θέλεις ένα smartwatch στο οποίο θα κάνει όλα όσα έχω αναφέρει πιο πριν, θα σου πρότεινα να κοιτάξεις λίγο πρώτα το GRS3 Classic Frontier όποιος σου αρέσει εσένα, αφού προσφέρεται στα 220 ευρώ από το Amazon χωρίς να υπολογίσεις τα μεταφορικά ή 260 από Κύπρο αντί των 310 που είναι η τιμή για το μοντέλο των 42mm ή 330 που είναι η τιμή για αυτόν εδώ το 46mm που έχω στα χέρια μου. Με λίγα λόγια, αν εξαιρέσουμε την μπαταρία που είναι κατά μία μέρα περίπου διαφορά και ξέρω όντως για πολλούς από εσάς είναι βασικά ένα κριτήριο, το παλαιότερο Gear S3 είναι η πιο σωστή επιλογή, τουλάχιστον για μένα. Εσείς τι λέτε, πείτε μου εδώ στα σχόλια. Αν όμως τώρα η μία επιπλέον μέρα είναι τόσο σημαντική για σένα, δεν θα βρεις κάτι καλύτερο σε χαρακτηριστικά από αυτό εδώ το ρολόι. Ανυπομονώ να διαβάσω και τη δική σας άποψη και αν σας αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού μας, ρίχτε ένα subscribe και χτυπάτε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να παίρνετε ειδοποίηση μόλις και όταν ανεβεί νέο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά ήμουν ο Μάριος, είστε συντονισμένοι εδώ στο Techaholic, να περνάτε καλά και τα λέμε.